Απλά είναι παθαρισμό. Τους χορηγούς μας να πάρεις. Απλά είναι παθαρισμό. Τους χορηγούς μας να πάρεις. Καλή πορεία να έχουμε, χωρίς τραυματισμούς, με υγεία, χωρίς κορονοϊό, να μπορέσει να αρχίσει και να τελειώσει το πρωτάθλημα, να μην έχει κανένα τραυματισμό. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην ομάδα. Εδώ πέρα βλέπετε είναι το συμβούλιο προπονητής, γενικός βοηθός προπονητή. Αυτά. Ο Γιάννης Χατζηδανασίου είναι ο προπονητής μας. Γιάννη, πες στην ιδεολόγια. Ας μιλήσω γενικός. Ολυμπιακός. Παιδιά, καλησπέρα. Πιο πολύ γνωριζόμαστε είτε από τις παλιότερες ομάδες που έχουμε συναντηθεί, είτε από πέρσι που ήμουν εδώ στα Καβάσιλα. Βλέπετε ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια από τη διοίκηση, από τον πρόεδρο και από όλα τα παιδιά που βλέπετε, γιατί λίγο πολύ γνωρίζεστε όλοι. Εγώ αυτό που έχω να ευχηθώ είναι να έχουμε μια καλή χρονιά. Φυσικά, πάνω απ' όλα υγεία, και μην το προσπερνάτε αυτό, γιατί εγώ το έζησα σε διαφορετικά, όχι μέσα στο χόρτο. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι 2-3 πράγματα. Να έχουμε μια πειθαρχία στην ομάδα, οικογένεια, τα προβλήματα θα λύνονται εδώ μέσα, όχι έξω στα καφενεία, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να καθόμαστε να το μαθαίνουμε το τι γίνεται από έξω. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει θα έρθετε να το αναφέρετε σε μένα είτε στον προπονητή. Και από εκεί και πέρα υπάρχει διοίκηση που θα απευθυνθώ εγώ και ο προπονητής και θα λυθεί το πρόβλημα εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται να βγαίνετε στα καφενεία και να μιλάτε το τι γίνεται εδώ στην ομάδα. Είναι ένα πράγμα που απεχθάνομαι πάρα πολύ. Τη ρουφιανιά, το να βγαίνετε έξω να λέτε το τι γίνεται στην ομάδα, να το ξέρετε. Ο coach εδώ που έχω συνεργαστεί χρόνια και με ξέρει πολύ καλά, έχουμε την ίδια άποψη πάνω σε αυτό, θα σας τα πει και ο ίδιος. Οικογένεια, πειθαρχία και ό,τι προβλήματα έχετε εδώ σε εμάς. Έχω αναρτήσει ένα πίνακα με φιλικά και τηλέφωνο από κάτω, το δικό μου και του coach, ό,τι είναι θα παίρνετε εμένα τηλέφωνο και τον προπονητή. Δεν θα μιλάτε σε κανέναν άλλον. Ούτε προέδροι, ούτε αντιπροέδροι, ούτε γραμματείς, ούτε φαρισαίοι. Αυτά που γινόταν στις άλλες χρονιές δεν υπάρχουν τώρα. Ό,τι είναι θα παίρνετε σε μένα και στον προπονητή. Δεν βρίσκεται εμένα, στον προπονητή. Είτε θέλετε να λείψετε, είτε θέλετε κάποιο τέτοιο, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Όλοι παίξατε σε μεγαλύτερες κατηγορίες, ξέρετε, άλλοι ήσασταν πρωταθλητές. Ξέρετε λίγο πολύ το τι γίνεται. Δεν έχω άλλο κάτι να πω, απλά στέκομαι πάλι στην ενημέρωση, γιατί ο προπονητής βασίζεται πάνω σε αυτή, για να ξέρουμε πού θα απαντήσουμε. Τηλέφωνο σε μένα ή στον προπονητή, ό,τι προβλήματα υπάρχουν, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Σας είπα, δεν θέλω να παίρνετε τον πρόεδρο, ο πρόεδρος έχει τις δικές του ασχολίες, εγώ θα τα μεταφέρω και θα μιλάω εγώ μαζί του. Δεν θα κάνουμε ούτε στρασμένα τηλέφωνο ούτε τίποτα. Είμαι εγώ εδώ παρόλο το πρόβλημα υγείας που έχω, βλέπετε ότι είμαι εδώ, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να είμαι εδώ. Ο προπονητής, θα ξέρετε, καταλαβαίνει και θα αφουγκράζεται τα πάντα. Θα είμαστε μια οικογένεια. Σας είπα, δεν θέλω το ρουφιανιλίκι και το έξω το μιλάμε. Είναι ένα πράγμα που απεχθάνομαι. Το ξέρουν πάρα πολλοί που ήμασταν μαζί και σε άλλες ομάδες. Σας εύχομαι καλή χρονιά, καλή πορεία. Πιστεύω να μην μας κλείσουν πάλι αυτό που πάθαμε πέρσι, αν και το πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Προετοιμασία αρχίζει σήμερα, θα σας μιλήσει ο προπονητής. Οι ώρες θα σας πει, τα φιλικά θα δείτε μέσα. Πότε έχουμε αρχής γενομένης από το Σάββατο, 7 η ώρα εδώ με το Σταυρό. Και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Αυτά έχω να πω και ό,τι προβλήματα έχετε πάλι σας είπα, σε μένα και στον προπονητή. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Χωρίς τραυματισμούς. Θα περάσουμε όμορφα. Ευχάριστα. Και βλέπετε ότι τι γίνεται.
γίνεται και σε όλο το πρωτάθλημα, και στην Α και στην Β και παντού. Δεν υπάρχουν ομάδες με όρεξη, δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν 5 και 6 άτομα της διοίκησης στο γήπεδο. Βλέπετε σε τι κατάσταση που έχουν φέρει το γήπεδο. Έχουν όρεξη. Και πάνω στην όρεξη αυτή βασιζόμαστε όλοι. Για να δουλέψουμε και να πάμε και καλά. Γιατί μέσα από τη δουλειά θα φανεί και το τι γίνεται. Η εικόνα είναι αυτή. Το γήπεδο. Με όσους έχουμε συνεργαστεί, ξέρετε ότι έχω μια τρέλα μεγάλη. Περάσαμε την άσπρη γραμμή. Τελειώσαν όλα. Έτσι. Τρέλα μου την ξέρετε. Περισσότερο. Περάσαμε αυτό το κατόφλι εδώ. Μπήκαμε εδώ μέσα. Τελειώσαν όλα. Δεν πάει να είναι ο Κουτσιάδης, δεν πάει να είναι ο Κουβερόπουλος, δεν πάει να είναι ο Μουρατίδης, ο Τζορακλίδης. Τελειώνουν όλα. Είμαστε όλοι ίσχυοι. Από πλευράς μου θα παίξουν οι καλύτεροι και θα παίζουν οι καλύτεροι πάντα. Και αυτοί που αξίζουν και αυτοί που είναι στο γήπεδο.